Με σχετική παρέμβασή του, το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Δράμας προς αρμόδιες υπηρεσίες της Πρόνοιας κατάφερε και διελεύκανε ένα λεπτό σημείο αναφορικά με την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων για απογραφή σχετικά με τα προνοιακά επιδόματα. Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Αμαία Νομού Δράμας, Κώστας Αποσχολίδης, μέχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορούν τα άτομα με αναπηρία να καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα σε αρμόδιες υπηρεσίες για τον καθιερωμένο ετήσιο διοικητικό έλεγχο. Καταρχήν να ενημερώσουμε τον συμπολίτες μας, όλο τον κόσμο που είναι κάτοχοι των προνοιακών επιδομάτων. Πριν μηνών όλοι έχουν λάβει στα χέρια τους μια επιστολή και μια υπεύθυνη δήλωση ώστε να γίνει ο διοικητικός έλεγχος που γίνεται κάθε χρόνο και φυσικά τώρα μιλάω για την Πρόνοια της Δράμας. Εδώ όμως φέτος έχουμε το εξής. Ήδη εμείς το αντιληφθήκαμε ως Σωματείο Αμαία Νομού Δράμας και κάναμε μια παρέμβαση στο αρμόδιο γραφείο με την προϊσταμένη, μιλήσαμε και το επισημάναμε πως οι επιστολές που στείλανε για υπεύθυνη δήλωση για υποβολή, μιλάμε του διοικητικού ελέγχου από τους κατόχους που λαμβάνουν το προνοιακό επίδομα, έλεγε 31 του Μάη. Αυτό βιαστήκανε τότε με το Υπουργείο Οικονομικών που ανακοίνωσε όσο αφορά την ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ώστε αυτό παρατείνεται ως 31 του Ιούνιου, ως τελευταία μέρα που υποβάλλονται και οι φορολογικές δηλώσεις. Ώστε λοιπόν αυτοί που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα να μην βιάζονται, αλλά θα είναι καλό να μην το αφήσουν και τελευταία στιγμή.